Εισερχόμεθα στη συζήτηση της με αριθμό 1333 από 16 Τετάρτη 2013 επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Πρέβεζα στους συνασφημούριους της Πασικής Αριστεράς Συνοδικού Κοινωνικού Μετόπου κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων. Στην ερώτηση απαντήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Έχετε τον λόγο, κύριε Μπάρκα, για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στις 20 Απρίλη, Σωματεία και Συλλογικότητες Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων διοργάνωσαν μια μέρα ενάντια στην επισφάλεια και την ανεργία, που και μεταξύ των αιτημάτων που διεκδικούν είναι και η δωρεάν μετακίνηση για όλους τους ανέργους, επιδοτούμενες και μη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανεργία τους. Ένα αίτημα που θα έπρεπε να εφαρμοστεί χθες, γιατί αντιστοιχεί σε μια κοινωνία υποκατάρρευση και ανθρωπιστική κρίση. Με 35% πραγματική ανεργία, πάνω από 60% στους νέους και πάνω από 80% στις γυναίκες, το θέμα της ερώτησης έπρεπε να έχει λυθεί από την αρχή της θητείας σας. Επιπλέον, στις 28 Τρίτου του 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα του Δικτύου Επισφαλούς Εργαζομένων και Ανέργων αναφορικά με τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Ωστόσο, η κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, ενώ αυξάνεται την ανεργία σε πρωτοφανή επίπεδα, παράλληλα εκτινάσει το κόστος ζωής. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των διαδοχικών μέτρων λιτότητας που ανακοινώσατε ήταν και η δραστική μείωση της επιδότησης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν διάφορες ενέργειες σε βάρος του επίπεδου εξυπηρέτησης των χρηστών, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση της τάξης του 25% στα κόμιστρα των αστικών συγκοινωνιών από το 2013. Εάν τελικά επιβληθεί η δρομολογούμενη αύξηση του κομίστρου το 2013, θα υπάρχει τετραπλασιασμός της αξίας του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών μέσα στη δεκαετία, από 0,45 ευρώ το 2004 σε 1,75 το 2013. Το γεγονός αυτό, δεδομένου πως η ανάγκη για μετακίνηση είναι θεμελιώδης, αλλά και δικαίωμα των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αστικό περιβάλλον, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα στις πιο ευάλωτες, οι οποίες από τη μία βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται συνεχώς λόγω των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται και από την άλλη κάθε ίχνος κοινωνικής προστασίας να εξαφανίζεται. Για εμάς, μια ορθολογική συζήτηση για τον ρόλο των μέσων μαζικής μετακίνησης εν μέσω κρίσης δεν μπορεί να ειδωθεί απλά υπό το πρίσμα της ορθολογικοποίησης κάποιων δαπανών. Άλλωστε, οι μεταφορές αποτελούν μια συλλογική υπηρεσία που πρέπει να προσφέρεται στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Άλλωστε, για να είναι πραγματικά κοινωνική παροχή και όχι εμπορική επιχείρηση, ένα συγκοινωνιακό σύστημα πρέπει να έχει φθηνό κόμιστρο. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν πρέπει αυτό να είναι σε χαμηλά επίπεδα και στη συνέχεια να υπάρχουν πολλές και ειδικές κατηγορίες μειωμένου κομίστρου και μηδενικού εισιτηρίου για τους ανέργους, τους μαθητές, τους φοιτητές και άλλα στρώματα του πληθυσμού με χαμηλές οικονομικές δυνατότητες, όπως οι χαμηλόμισθοι και οι επισφαλώς εργαζόμενοι. Επειδή, όπως ανέφερα στις 23 του 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα του Δικτύου Επισφαλώς Εργαζομένων και Ανέργων αναφορικά με την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Κύριε Υπουργέ, ρωτάστε, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Δικτύου Επισφαλώς Εργαζομένων και Ανέργων Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και συνακόλουθα να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πανελλαδικά? Δεδομένου ότι το πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται. Συντομεύεται, κύριε Συνάδελφε. Μέρος του οποίου, τελειώνει, κύριε Πρόεδρε, μέρος του οποίου είναι και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων. Δημιουργεί την κατηγορία του νέου φτωχού εργαζόμενου των 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Θα υιοθετήσετε τα αιτήματα που εκφράζονται από τις συλλογικότητες των ανέργων και επισφαλούς εργαζομένων για τη δωρεάν πρόσβαση των ανέργων και χαμηλόμισθων στα μέσα μαζικής μετακίνησης? Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, σε ορισμένους είμαι βέβαιος θα ακούγεται απολύτως εύλογο αυτό. Γιατί να μην ταξιδεύουν δωρεάν μια σειρά από κατηγορίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν πρόβλημα από πλευράς εισοδήματος. Την ίδια στιγμή, νομίζω, καταλαβαίνετε από την άλλη πλευρά ότι οι αστικές συγκοινωνίες για να λειτουργήσουν θα πρέπει να έχουν έσοδα και επίσης που σε ένα βαθμό είναι τα εισιτήρια αυτά καθ' αυτά, σε ένα βαθμό είναι η επιδότηση του κράτους και από την άλλη πλευρά η επιδότηση του κράτους βάσει και των συμφωνηθέντων με την Τρόικα πρέπει να είναι μέσα σε συγκεκριμένα όρια, διότι έχουμε συγκεκριμένους στόχους από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί για το έλλειμμα των αστικών συγκοινωνιών. Το δε έλλειμμα αυτό, έτσι κι αλλιώς,
αν, ακόμα και αν δεν υπήρχαν στόχοι από την Τρόικα, πάλι από κάπου θα έπρεπε να καλυφθεί. Διότι δεν είναι δανεικά και αγύριστα, είναι δανεικά τα οποία πληρώνονται και πρέπει να πληρωθούν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ολόκληρη η εικόνα. Τώρα, τούτων λεχθέντων, θέλω να σας υπενθυμίσω, πρώτον, ότι εμείς, χάρη στην προσπάθεια που κάναμε για την εισιτήριο διαφυγή, κατορθώσαμε και μεταθέσαμε χρονικά την πρόβλεψη που υπήρχε στο μνημόνιο για αύξηση των εισιτηρίων κατά 25% από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτό μετατέθηκε λόγω της προσπάθειας που έγινε από την κυβέρνηση για την εισιτήριο διαφυγή. Δεύτερον, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ήδη προβλέπονται μειωμένες τιμές της κάρτας απεριορίστων διαδρομών για μια σειρά από συμπολίτες μας. Τους φοιτητές, σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται φορείς του Δημοσίου, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και καλύπτουν το πρόσθετο έλλειμμα που δημιουργείται στις αστικές συγκοινωνίες, ακριβώς για να πιάσουμε τους στόχους που σας είπα. Εμπροκειμένου, προκειμένου να καλυφθεί αυτό που λέτε, δηλαδή να έχουμε περαιτέρω ευνοϊκή μετακίνηση σε άλλες κατηγορίες πληθυσμού, θα έπρεπε είτε άλλοι κρατικοί φορείς, είτε οποιοδήποτε είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει για να μην μεγαλώσει το έλλειμμα, να αναλάβει το κόστος και προφανώς αν αναλυφθεί το κόστος θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μια και λέτε για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε αυτό το ψήφισμα, θα ήταν καλό να εγκρίνει και τη σχετική πίστοση, μια και είναι τόσο, έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, να δώσουν τα σχετικά κονδύλια, προκειμένου να μην εκφράζεται μόνο η ευχή, αλλά να καλύπτεται και το σχετικό κόστος. Ορίστε, κύριε Μπάρκα, κύριε συνάδελφε, για το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, πριν 2 εβδομάδες που κατέθεσα τη συγκεκριμένη ερώτηση, περίμενα να μου δώσετε μια απάντηση στήριξη των ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων, ώστε να μετακινούνται δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις τελευταίες μέρες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα για τις προθέσεις σας να βάλετε μπάρες στο μετρό και στα λεωφορεία. Αντί δηλαδή να στηρίζετε τους ανέργους, ποινικοποιείτε την αδυναμία τους να πληρώσουν εισιτήριο. Αυτή είναι η πραγματική σας απάντηση. Είτε κοινωνική ευαισθησία την οποία. Υπάρχουν 2 δρόμοι, κύριε Υπουργέ, στη συγκεκριμένη διαδρομή. Είτε κοινωνική ευαισθησία την οποία μένει να αποδειχθεί αν την έχετε, είτε τις μπάρες. Οι αστικές συγκοινωνίες μεταφέρουν πρόσωπα είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους κοινωνικούς, είτε για λόγους αναψυχής. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι συγκοινωνίες είναι ουσιαστικό στοιχείο της αστικής ανάπτυξης. Διότι λειτουργούν ως προϋπόθεση ύπαρξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν. Είναι υποχρέωσή σας η διασφάλιση της προσβασιμότητας στο δημόσιο χώρο. Την ώρα που ο συναγερμός στο Μέγαρο Μαξίμου για την ανεργία έχει σταματήσει, βάζετε μπάρες και αποκλεισμούς στην αγορά εργασίας. Μπάρες και αποκλεισμούς στη μετακίνηση, στον πολιτισμό, στην ίδια τη ζωή. Για το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, οι μετακινήσεις στην πόλη αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα. Επιστροφή στις λαϊκές μάζες μέρους της ζημιάς που προξενεί η κερδοσκοπική συσσόρευση της πόλης. Και επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τα γνωστά οικονομικά κριτήρια της ελεύθερης αγοράς που υπηρετείται. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζονται στο κέρδος ή την αυτοχρηματοδότηση, όπως δεν μπορεί επίσης να είναι αποδοτικές η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, η ασφάλιση και άλλες κοινωνικές λειτουργίες. Αφού θέλετε προτάσεις, κύριε Υπουργέ, για το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τόσο καιρό δεν έχετε ακούσει, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για τα θύματα της καπιταλιστικής κρίσης αποτελεί δέσμευση ένας άλλος σχεδιασμός μέσω μαζικής μεταφοράς. Δωρεάν για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν. Άνεργοι, μετανάστες, απλήρωτοι εργαζόμενοι, δεν ξέρω αν τους αναγνωρίζετε, και πάνω απ' όλα ποιοτικές και λειτουργικές μετακινήσεις. Δεδομένου ότι η ανεργία στη χώρα αναμένεται να φτάσει στο 35%, εάν συνεχιστούν οι καταστροφικές σας πολιτικές, ενώ ταυτόχρονα οι επιδοτούμενοι με το πανηχρό επίδομα ανεργίας αποτελούν την υποψηφία. Ακόμα, ενώ μπορεί κάποιος να μην καταγράφεται ως άνεργος, στην πραγματικότητα άνεργος είναι αυτός που εργάζεται 1 και 2 ώρες την ημέρα ή εκ περιτροπής, κύριε Υπουργέ, ή λαμβάνει μισθό ίσο με το επίδομα ανεργίας, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε. Άλλωστε, το επίδομα ανεργίας δεν αρκεί, δεδομένου μάλιστα ότι οι άνεργοι κάθε μέρα θέλουν να κινηθούν για τις ανάγκες τους και αδυνατούν να πληρώσουν πέραν όλων των άλλων ΔΕΗ, ΕΔΑΠ, φόρους, χαράτσια τα οποία τα έχετε μετονομάσει. Και φυσικά το αυξημένο εισιτήριο για τη μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κύριε Υπουργέ,
Αποτελεί απέτηση των χιλιάδων ανέργων και των συνδικάτων, των εκατοντάδων επιτροπών ανέργων, να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι φορείς ζητούν δωρεάν μετακινήσεις σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλων των ανέργων και των απλέρωτων εργαζομένων. Θα προβείτε επιτέλους στην ικανοποίηση του αιτήματος αυτού πανελλαδικά? Η ιστορία μας καταγράφει, κύριε Υπουργέ, και τους δύο. Τα εκατομμύρια των ανέργων στη χώρα μας παρακολουθούν. Θα είστε ο Υπουργός Μεταφορών που με τη μισή κοινωνία κάτω από το όριο της φτώχειας θα τους βάλετε μπάρες? 1,5 εκατομμύριο άνεργοι έχουν το δικαίωμα να μάθουν. Ή με τις μπάρες ή με την αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, είναι περιττό το μάθημα της κοινωνικής ευαισθησίας. Το πιο εύκολο είναι κανένας να διεκδικεί το μονοπόλιο της καρδιάς, όπως είχε πει παλιά ο Ζεσκάρ Ντεστέν. Δεν το έχει κανένας. Και οι δυο προερχόμαστε από την κοινωνία και επιτρέψτε μου σε καμιά περίπτωση να μην δεχθώ όλο αυτό το συλλογισμό σας. Μίλησα με τη γλώσσα της κοινής λογικής. Κύριε συνάδελφε, έχουμε ήδη μέτρα για ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού. Σας τα ανέφερα. Σας τα ανέφερα. Για τους μαθητές, για τους φοιτητές, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους αναπτύξεις. Κύριε συνάδελφε, είχατε τρελό χρόνο, αρκετά σας άφησα, μάλιστα με άνεση, να πείτε ό,τι θέλατε. Όλα αυτά τα μέτρα δεν στηρίζονται από το δικό μας Υπουργείο. Το δικό μας Υπουργείο έχει τους φορείς και οι φορείς πρέπει να εκπληρώνουν ένα συγκεκριμένο στόχο ως προς το έλλειμμα κάθε χρόνο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, διάφοροι φορείς της πολιτείας έρχονται και στηρίζουν αυτή την εκπτωτική ειδική πολιτική. Είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, είμαστε ανοιχτοί. Είτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία, είτε οποιοδήποτε άλλος Δήμος, είτε οποιοδήποτε Υπουργείο ή φορέας να έρθει και να καλύψει το κόστος της ενέργειας την οποία προτείνεται. Δεν θα έχουμε προφανώς καμία αντίρρηση και αντιθέτως θα είμαστε οι πρώτοι που θα ικανοποιηθούμε. Αλλά πρέπει να κινηθούμε μέσα σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια που ούτως ή άλλως κινείται η πολιτεία. Διότι αν υπερβούμε το στόχο δαπάνης, το στόχο ως προς το έλλειμμα, θα έχουμε πολλές περιπλοκές, όχι μόνο ως προς την Τρόικα, θα έχουμε πολλές περιπλοκές ως προς τα παραπάνω δανεικά που θα χρειαστούμε, που πρέπει να τα βρούμε από κάπου. Από τους Έλληνες πολίτες. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα με τις μπάρες. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά με εκπλήσει η τοποθέτησή σας και θέλω να ξέρω αν είναι τοποθέτηση του κόμματός σας. Και πραγματικά το θέτω για να τοποθετηθεί το κόμμα σας. Εσείς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, λέτε ότι είστε εναντίον του να τοποθετηθούν μπάρες στο μετρό. Ουσιαστικά δηλαδή είστε με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι όπως εγώ το θέλω, αυτό λέτε εσείς, και από εκεί και πέρα ας πάει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, να πληρώσει το κόστος. Αυτή είναι η τοποθέτησή σας. Δηλαδή είστε εναντίον της προσπάθειας της κυβέρνησης να περιορίσει την ιστεροδιαφυγή. Είστε υπέρ της παρανομίας. Είστε υπέρ αυτής της αντίληψης. Και με αυτή την αντίληψη της προώθησης της παρανομίας και του δικαίου του ό,τι με κατέβει στο κεφάλι, με αυτή την αντίληψη θέλετε να κυβερνήσετε την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, να ξέρουν ποια είναι η εναλλακτική λύση στη σημερινή κυβέρνηση. Κάνουμε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα, κάνουμε μια προσπάθεια σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να βάλουμε μια τάξη αστικές συγκοινωνίες, μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής για να αποφύγουμε αύξηση των εισιτηρίων. Προσπαθούμε να ελέγξουμε και την εισιτηριοδιαφυγή μεταξύ των άλλων και με το να βάλουμε μπάρες και εσείς ερχόσαστε και λέτε όχι μη βάλετε, μη βάλετε και μάλιστα ερχόσαστε τώρα και υπερθεματίζετε στις προηγούμενες απόψεις. Μα σας παρακαλώ κύριε Μπάρκα, κύριε Μπάρκα, κύριε Μπάρκα. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο στη ζωή και στην πολιτική να εκπλήσετε κανένας. Ακούσαμε λοιπόν σήμερα επισήμως ότι η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της εισιτηριοδιαφυγής εναντίον του να ελεγχθεί η παρανομία. Υπέρ κάθε κοινωνική ακρότητα. Μπράβο σε εσά, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, μπράβο σε εσά. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο. Κύριε Μπάρκα, μα τι κατάσταση είναι αυτή? Υπάρχει κανονισμό, τον οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι. Σα δίνω το λόγο, σα αφήνω να έχετε άνεση στην τοποθέτησή σα. Μην διακόπτετε, κύριε Υπουργέ, τελειώστε. Ευχαριστώ πολύ.